Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνος από το Ρέτροπολη και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το ολοκαίνουργιο παιχνίδι Tetris Dual. Το Tetris κατάφερε τελικά να περάσει και σε επιτραπέζια μορφή παιχνιδιού. Πάμε να το δούμε. Κυκλοφορεί από την AES και η τιμή του ανέρχεται στα 20€. Λοιπόν, μπορεί να παιχτεί από 2 παίχτες στο παιχνίδι ηλικίας 6+, από 6 ετών και πάνω. 2 αντίπαλοι, ένα παιχνίδι στρατηγικής με ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Πληροφορίες στο www.tetris.com. Να και η πλαϊνή πλευρά του κουτιού. Στο εξωτερικό κυκλοφορούν, από ό,τι έψαξα, και άλλες εκδόσεις. Εμάς έχει έρθει συγκεκριμένη. Μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι με 2 τρόπους. Το πρώτο παιχνίδι το ονομάζει ταχύτητα και το δεύτερο παιχνίδι αντίστροφη μέτρηση. Θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο τι κάνουμε στο κάθε ένα από αυτά τα modes, από αυτές τις επιλογές. Τι μας λέει? Επίλεξε, ρίξε, σκόραρε, πάσαρε. Περιεχόμενα: υπάρχει βάση του παιχνιδιού που έχει και οθόνη LCD. Υπάρχει ένα διάφανο matrix, αυτό εδώ δηλαδή το πλέγμα που θα βάζουμε τα τερμίνιος, έτσι λέγονται τα τουβλάκια. 50 τερμίνιος θα βρούμε μέσα σε σχήματα Tetris, και το φυλάδιο οδηγιών. Πάμε να κάνουμε το unboxing και να δούμε τα περιεχόμενα. Βγάζω, ωραία, μου πέσαν όλα μαζί. Το πλαστικό θα φέρω στην άκρη, τα τερμίνιος, να σας τα δείξω σε λίγο. Το διάφανο πλέγμα, τις οδηγίες και την πλαστική βάση. Βλέπετε ήδη 2 τερμίνιος. Λοιπόν, η πλαστική βάση είναι αυτή εδώ. Εδώ τοποθετούνται τα τουβλάκια σύμφωνα με το σχήμα τους. Τα μπλε από τη μία πλευρά και τα πορτοκαλί από την άλλη. Και έχουμε κλασικά το L, το άλλο τουβλάκι, το τετράγωνο και τις γραμμές. Και εδώ πέρα είναι η οθόνη, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά στην έναρξη του παιχνιδιού, και με τα αντίστοιχα πλήκτρα που θα δούμε στη συνέχεια, με αυτό εδώ πασάρουμε, λέμε ότι είναι η σειρά του επόμενου παίχτη να παίξει. Οπότε ας βάλω εγώ τη βάση εδώ για αρχή. Να σας δείξω και τα υπόλοιπα τερμίνιο που έρχονται μέσα στο σακουλάκι. Εδώ είναι 50 στο σύνολο. Το πλαστικό πλέγμα, το οποίο κουμπώνει εδώ ακριβώς κάθετα, και τα τουβλάκια μπαίνουν μέσα όπου θέλετε εσείς, ας πούμε, έστω ότι θέλετε να ρίξετε το τετράγωνο. Σκεφτείτε το κάπως σαν το σκορ 4 που παίζαμε πιο παλιά και κυκλοφορεί και σήμερα βεβαίως. Και εκτός αυτών υπάρχει μέσα και το βιβλίο των οδηγιών. Τώρα, σε περίπτωση που χάσετε το βιβλίο, εγώ θα αφήσω λίγο εδώ τις σελίδες για περισσότερα δευτερόλεπτα να μπορείτε να παγώσετε το βίντεο και να διαβάζετε τις οδηγίες. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω πώς παίζετε το παιχνίδι. Είναι λίγο περίπλοκες οι οδηγίες, ελπίζω να τις κάνω πιο απλές, όσο γίνεται πιο απλές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα επιλέξουμε το παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε. Το παιχνίδι τύπου 1 ή τύπου 2, δηλαδή της ταχύτητας όπως το αναφέρουν οι οδηγίες, ή της αντίστροφης μέτρησης. Κάθε φορά που ξεκινάμε να παίξουμε το παιχνίδι, για να ανοίξουμε τη μονάδα μας, πατάμε το μεγάλο πλήθρο. Ακούμε τον ήχο και η οθόνη γράφει πάνω P1 και από τις 2 πλευρές, για να το βλέπουν και οι 2 παίχτες. Αυτό είναι το παιχνίδι της ταχύτητας. Αν θέλουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, τότε ξαναπατάμε το κουμπί Start και ξεκινάει ο χρόνος για το παιχνίδι της ταχύτητας. Αν θέλουμε να πάμε και να επιλέξουμε το δεύτερο παιχνίδι της αντίστροφης μέτρησης, κρατάμε πατημένο το συν ή το πλην και ταυτόχρονα κάνουμε ένα κλικ στο πλήκτρο έναρξης. Τώρα η οθόνη μας γράφει P2, είναι το παιχνίδι νούμερο 2, αυτό δηλαδή της αντίστροφης μέτρησης. Πάμε να δούμε πρώτα το P1. Το γυρνάω στο P1 και πατάω Start. Ήδη βλέπουμε κάποιες πληροφορίες στην οθόνη. Παίζει ο παίχτης που έχει τα μπλε τουβλάκια. Μάλλον όχι. Παίζει ο παίχτης που έχει τα πορτοκαλί. Έχει στη διάθεσή του 48 δευτερόλεπτα για να επιλέξει και να ρίξει το τουβλάκι. Το τουβλάκι που θα ρίξει είναι αυτού του σχήματος. Έστω ότι το πήρε και το έριξε. Δίνουμε την σειρά μας στον επόμενο παίχτη. Τώρα του λέει ότι στα 60 δευτερόλεπτα πρέπει να ρίξει το τουβλάκι με το σχήμα της γραμμής. Η γραμμούλα που αναβοσβήνει σε αυτό εδώ το μέρος υποδηλώνει ποιος παίχτης παίζει κάθε φορά. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τους τύπους παιχνιδιών. Έχω στήσει το παιχνίδι, έχω αλλάξει γωνία για να μπορώ όσο γίνεται να χειρίζομαι και τους δύο παίχτες ταυτόχρονα. Οπότε πατάω το κουμπί για να ανοίξει το παιχνίδι και άλλη μια φορά για να επιβεβαιώσω ότι θέλω να παίξω το παιχνίδι το πρώτο, της ταχύτητας. Λοιπόν, αυτό τώρα θα αρχίσει να μετράει και θα κάνει διάφορους θορύβους. Μην δίνετε σημασία. Πάμε να σας δείξω τα τρία παραδείγματα θετικής βαθμολογίας που υπάρχουν στο παιχνίδι. Έστω ότι παίζει πρώτος ο πορτοκαλί παίχτης και η οθόνη του λέει ότι πρέπει να παίξει αυτό εδώ το τουβλάκι. Θα τα λέω τουβλάκια παιδιά εγώ τώρα και όχι τετρίμηνος για να μην μπερδεύομαι. Στη συνέχεια παίζει ο μπλε παίχτης και πρέπει να ρίξει τετράγωνο. Και έρχεται και το ρίχνει εδώ. Ωραία. Δίνει τη σειρά του στον επόμενο παίχτη και πρέπει να ρίξει αυτό εδώ το τουβλάκι. Σε αυτή την περίπτωση έρχεται και το ρίχνει εδώ για να καλύψει και το κενό. Ωραία. Το έριξε εδώ. Τώρα τι έχουμε. Η γραμμή ναι μεν κοντεύει να συμπληρωθεί αλλά δεν έχει συμπληρωθεί. Πόντους παίρνουμε όταν συμπληρωθεί όλη αυτή εδώ η γραμμή, αλλά όχι μόνο. Τώρα που έριξε αυτό το τουβλάκι και ακουμπάει το προηγούμενο που ήταν ίδιου χρώματος, τι πρέπει να κάνει ο παίχτης? Μετράει ένας πόντος και αυτός καταχωρείται εφόσον πριν παραχωρήσει τη θέση του στον άλλον παίχτη έρθει και πατήσει μία φορά το συν. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε ότι η μία περίπτωση για να πάρουμε θετική βαθμολογία είναι να ρίξουμε τουβλάκι και να ακουμπήσουμε τουβλάκι του ίδιου χρώματος. Πάμε τώρα στην δεύτερη περίπτωση. Θα αλλάξω λίγο τα τουβλάκια μέσα στο πλέγμα για να τη δούμε όπως την έχει και στις οδηγίες. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το παράδειγμα και ο μπλε παίχτης τώρα καλείται να ρίξει μία γραμμή. Το λογικό είναι να τη ρίξει εδώ για να καλύψει το κενό. Τώρα, αν κάποιος παίχτης ρίξει ένα τουβλάκι το οποίο θα συμπληρώσει, λέει, μία ολόκληρη γραμμή ή περισσότερες, πιέζει 3 φορές το κουμπί με το συν για κάθε γραμμή που συμπλήρωσε. Για να δούμε λιγάκι. Αν το ρίξουμε εδώ, πόσες γραμμές έχει συμπληρώσει? 1, 2. Άρα θα πατήσει για την πρώτη σειρά 3 φορές το συν και για τη δεύτερη σειρά άλλες 3 φορές το συν. Μία γραμμή μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε συνδυασμό από τα δύο χρώματα από τα τουβλάκια και δεν χρειάζεται να έχει δημιουργηθεί μόνο από ένα χρώμα. Εδώ πέρα έχουμε το συνδυασμό και των δύο χρώματων. Αυτός ο παίχτης ξαναπέζει αφού επιβραβεύεται με μία επιπλέον σειρά. Και πάμε να δούμε και το τρίτο παράδειγμα. Στο τρίτο παράδειγμα παίζει ο πορτοκαλί παίχτης και ενώ είναι έτσι το στήσιμο πρέπει να ρίξει αυτό το τουβλάκι. Τώρα, αν κάποιος παίχτης ρίξει ένα τουβλάκι το οποίο θα ακουμπήσει ένα ή περισσότερα του ιδίου χρώματος και συμπληρώσει επίσης μία ή περισσότερες ολόκληρες γραμμές, τότε πρέπει να πιέσει το κουμπί συν μία φορά, επειδή ακούμπησε τουβλάκι του ίδιου χρώματος, για να το δούμε κιόλας. 4 στην 5η γραμμή, 1, 2, 3, 4. Στην 5η γραμμή, αν το ρίξουμε, καλύπτουμε το κενό. Ωραία. Άρα, ακουμπάμε τουβλάκι του ίδιου χρώματος, πορτοκαλί με πορτοκαλί. Πατάμε μία φορά το συν. Αλλά συμπληρώνουμε και δύο γραμμές. Την πρώτη γραμμή και τη δεύτερη. Πατάμε 3 φορές για την πρώτη γραμμή και 3 φορές το συν για τη δεύτερη. Αυτός ο παίχτης ξαναπέζει αφού επιβραβεύεται με μία επιπλέον σειρά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι, ξαναπέζουμε. Στο παιχνίδι όμως δεν υπάρχει μόνο η θετική βαθμολογία, υπάρχει και η αρνητική και υπάρχουν 3 τρόποι για να χάσετε πόντους. Ο πρώτος τρόπος είναι αν κάποιος παίχτης ρίξει ένα τουβλάκι το οποίο θα πέσει μέσα στο πλέγμα και θα αφήσει κενό ή κενά από κάτω του, που δεν θα μπορούν δηλαδή να καλυφθούν από άλλα τουβλάκια. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα, έστω ότι αυτό πρέπει να ρίξει ο μπλε παίχτης σύμφωνα με το παράδειγμα. Έρχεται και το ρίχνει εδώ. Ρίχνοντας, κάνοντας λάθος και ρίχνοντάς το εδώ, εδώ και εδώ, υπάρχουν δύο τετραγωνάκια τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν με τίποτα. Τότε ο παίκτης αυτός θα πρέπει να πιέσει μία φορά το κουμπί πλην, το μείον δηλαδή, και άλλη μία φορά, μία για κάθε κενό. Δύο φορές συνολικά δηλαδή. Η σειρά του παίχτη τελειώνει εδώ και πρέπει να παίξει ο επόμενος. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Τώρα, αν κάποιος παίχτης ρίξει ένα τουβλάκι το οποίο θα πέσει μέσα στο Matrix και θα αφήσει κενό ή κενά από κάτω του που δεν θα μπορούν να καλυφθούν από άλλα, αλλά παράλληλα ακουμπάει και τουβλάκια ίδιου χρώματος, τότε ο παίχτης πρέπει να πιέσει μία φορά το κουμπί πλην για κάθε κενό που έχει αφήσει. Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο πορτοκαλί παίχτη και ρίξει αυτό εδώ, ναι, με ένα κουμπάει τουβλάκι του ίδιου χρώματος, αλλά εδώ πέρα αφήνει ένα κενό. Άρα για το κενό πατάει μία φορά το μείον και επίσης δεν προστίθεται πόντι για την επαφή αυτού με αυτό το τουβλάκι. Δηλαδή, όπως είχαμε πει στη θετική βαθμολογία, εδώ πέρα κανονικά έπρεπε να πάρει πόντο. Τώρα όμως, επειδή έχει αφήσει ένα κενό, ουσιαστικά δεν παίρνει πόντο, παρά μόνο χάνει ένα πόντο. Και η σειρά θα μεταφερθεί στον επόμενο παίχτη. Και πάμε και στο τρίτο παράδειγμα αφαίρεσης πόντων. Αν κάποιος παίχτης ρίξει ένα τουβλάκι το οποίο θα πέσει μέσα στο Matrix και θα αφήσει κενό ή πιο πολλά κενά από κάτω του που δεν θα μπορούν να καλυφθούν από άλλα τουβλάκια, αλλά έχει σχηματίσει παράλληλα και μία ολόκληρη γραμμή, πρέπει να πιέσει μία φορά το κουμπί για κάθε κενό που θα έχει αφήσει και επιπλέον δεν προστίθεται πόντι ούτε κερδίζει την ευκαιρία να ξαναπαίξει επειδή συμπλήρωσε μία γραμμή. Κατευθείαν η σειρά πηγαίνει στον αντίπαλο παίχτη. Αν έρθει δηλαδή τώρα ο μπλε παίχτης και παίξει εδώ, ναι μεν συμπληρώνει εδώ πέρα μία ολόκληρη γραμμή για την οποία δεν θα πάρει πόντους, αλλά αφήνει κάτω από αυτό το τουβλάκι δύο κενά. Θα χάσει δύο πόντους. Άρα θα έρθει ο μπλε παίχτης και θα πατήσει δύο φορές το πλην και θα αφαιρεθούν δύο πόντι. Τώρα, έστω ότι το παιχνίδι διεξάγεται σε αυτό το παράδειγμα κανονικά και κάποια στιγμή θα γεμίσει το πλέγμα. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε αυτό εδώ το μαύρο πλαστικό, το οποίο τι κάνουμε? Πρέπει κάθε φορά που συμπληρώνεται μία γραμμή να το μετακινούμε για να θυμόμαστε σε ποιο ύψος βρισκόμαστε, για να μην αρχίσει να μπερδεύεται το μάτι και να ξέρουμε πού πρέπει να κινηθούμε, πού να στοχεύσουμε. Ενώ το παιχνίδι θα παίζεται κανονικά, εδώ πέρα το Matrix ή αλλιώς πλέγμα θα έχει γεμίσει και θα φτάσει μέχρι και την κορυφή του. Πάμε να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει στην κορυφή του πλέγματος. Έστω ότι είστε εδώ και ρίχνετε το τελευταίο τουβλάκι και σταματάει εδώ. Δεν χάνετε το παιχνίδι, το παιχνίδι όμως τελειώνει εδώ και κερδίζει αυτός που έχει τους περισσότερους πόντους. Ο δείκτης του παίκτη με το υψηλότερο σκορ θα αρχίσει να αναβοσβήνει την ένδειξη του σκορ για να υποδείξει και ποιος είναι ο νικητής. Αν υπάρχει ισοπαλία, ο δείκτης και το σκορ των δύο παιχτών θα αναβοσβήνει. Μπορείτε να ξαναπαίξετε το παιχνίδι 1 ή να επιλέξετε το παιχνίδι 2 για να συνεχίσετε ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες. Πάμε τώρα στο παιχνίδι 2 που είναι η αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινώντας το παιχνίδι, πρέπει είπαμε να επιλέξουμε το παιχνίδι νούμερο 2. Τώρα βλέπετε ότι η οθόνη λέει P1, άρα κρατάμε πατημένο το συν και ταυτόχρονα μία φορά το κουμπί έναρξης. Πήγε στο P2 και σύμφωνα με τις οδηγίες που είδαμε νωρίτερα θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι της αντίστροφης μέτρησης. Ουσιαστικά παίζεται όπως ακριβώς το παιχνίδι νούμερο 1. Αλλά αντί για 60 δευτερόλεπτα χρόνο σε κάθε σειρά ενός παίχτη, σε αυτό το παιχνίδι κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του 1200 δευτερόλεπτα. Συνολικά. Από την έναρξη του παιχνιδιού μέχρι και το τέλος. Και ήδη βλέπουμε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη. 1195, 94, 93 κτλ. Και παίζει ο πορτοκαλί. Έστω ότι έρχεται το πορτοκαλί και συνεχίζει το παιχνίδι. Παραχωρεί τη σειρά του στον μπλε παίχτη. Θα παίξει ο μπλε, σύμφωνα πάντα με το τουβλάκι που του δείχνει η οθόνη. Έκανε και λάθος τώρα ο μπλε. Και παραχωρεί τη σειρά του στον πορτοκαλί. Μας λέει ότι απομένουν 1180 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο χρόνος συνεχίζει να μετράει από εκεί που είχε σταματήσει στην προηγούμενη σειρά του παίχτη. Κάθε φορά που ένας παίχτης παίζει, το χρονόμετρο συνεχίζει να μετρά αντίστροφα και σταματά μόνο όταν ολοκληρώσει την κίνησή του και έχει πατήσει το κουμπί αλλαγή σειράς. Μόλις ένας παίχτης έχει και πάλι σειρά να παίξει, ο χρόνος συνεχίζει από εκεί, δείχνοντάς σου στην οθόνη πόσος χρόνος του απομένει. Τώρα, μόλις ο παίχτης χρησιμοποιήσει όλα τα τουβλάκια ή το πλέγμα μας, το μάτεξ, γεμίσει και δεν χωράει άλλα τουβλάκια, το παιχνίδι τελειώνει. Μία μικρή σημείωση που σας την είπα και νωρίτερα. Τα τουβλάκια δεν μπορούν να προεξέχουν από την κορυφή του πίνακα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πατήσετε το κουμπί Start Stop. Το σκορ και των δύο παιχτών θα εμφανιστεί και το υψηλότερο σκορ θα αναβοσβήσει μαζί με το δείκτη του παίχτη που το κατάφερε για να αναδείξει τον νικητή. Αυτό είναι λοιπόν το Tetris Dual, το επιτραπέζια εκδοχή του παιχνιδιού Tetris. Ελπίζω να σας βοήθησα λιγάκι στο να καταλάβετε πώς παίζετε. Δεν είναι πολύ δύσκολο, η μόνη δυσκολία είναι στο μέτρημα των βαθμών, των πόντων. Πώς μετράμε και πώς αφαιρούμε πόντους. Θέλει να είστε λίγο προσεκτικοί και να συνηθίσετε να είστε λίγο γρήγοροι, γιατί ο χρόνος, ειδικά στο παιχνίδι της αντίστροφης μέτρησης, μετράει και ο χρόνος που θα κάνετε να υπολογίσετε τις γραμμές και να πατήσετε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Οπότε, έναρξη, συν πόντους, μείον πόντι, παραχώρηση σειράς. Ήμουν ο Πάνος, ήσασταν στη Ρετρόπολης και μέχρι το επόμενο επιτραπέζιο που θα σας παρουσιάσω, να είστε καλά.